Βρεθήκαμε ξαφνικά στην κυβέρνηση, όντας ένα μικρό κόμμα, ένα κόμμα το οποίο μπορεί πάντοτε να μην υποτιμούσε τις προγραμματικές επεξεργασίες της θέσης, αλλά είναι τελείως διαφορετικό το να τα βλέπεις τα πράγματα απ' έξω, από ότι το να καλείσαι να τα διαχειριστείς. Διαπιστώσαμε αυτό το οποίο το λέγαμε στα λόγια, τι σημαίνει στην πράξη. Άλλο η κυβέρνηση και άλλο η εξουσία. Διαπιστώσαμε πράγματι ποιες είναι οι ηγέτιδες δυνάμεις και πώς αυτές κανοναρχούσανε, πώς αυτές επιβάλλανε τις πολιτικές τους και κάναν πράξη τις επιλογές τους όλο το προηγούμενο διάστημα. Και θα σας έλεγα ότι ακόμη και τώρα, μέσα στα Υπουργεία σχηματικά μιλώντας, τους πάνω ρόφους γνωρίζουμε και ελέγχουμε. Από κάτω η δομή παραμένει παλιά. Από κάτω η δομή ακολουθεί νοοτροπίες και λογικές όπως είχε μάθει να λειτουργεί ή να εξυπηρετεί συμφέροντα τις προηγούμενες δεκαετίες. Βρεθήκαμε πολύ σύντομα από τις πρώτες κιόλας μέρες μπροστά σε ιστορικά διλήμματα. Τι θα έπρεπε να κάνουμε, να επιλέξουμε. Αναφέρομαι πριν τις εκλογές, στην πρώτη φάση της κυβέρνησής μας. Να επιλέξουμε μία τυφλή σύγκρουση και να το πάμε μέχρι τέλους, στην κυριολεξία μέχρι τέλους. Ή να μετρήσουμε τους σχετισμούς. Εμείς ξέρετε εδώ στην Ελλάδα που έχουμε την παράδοση ενός εμφυλίου ο οποίος τελικά επιβλήθηκε ως επιλογή στην αριστερά με αποτέλεσμα τη συντριβή της και την περιφυροποίησή της για πολλά χρόνια, άσχετα αν και ακόμη σε αυτές τις συνθήκες της παρανομίας και της συντριβής και της περιφεροποίησης κατόρθωσε να έχει την ηγεμονία των ιδεών, καθότισε να έχει το ηθικό πλεονέκτημα. Παρόλα αυτά όμως, για κοιτάξτε, για συγκρίνετε τις εξελίξεις σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες που δεν έγινε ο εμφύλιος. Το λέω αυτό διότι αυτές οι εμπειρίες είναι εγγεγραμμένες μες στο DNA μας. Μας έχουν διαμορφώσει την πολιτική μας ταυτότητα. Μας έχουν διαμορφώσει τη στρατηγική μας, τη στρατηγική ανάγνωση των πραγμάτων. Είμαστε λοιπόν μπροστά σε διλήμματα. Θα έπρεπε λοιπόν να ακολουθήσουμε μια πολιτική και να σπάσουμε το κεφάλι μας στον τοίχο. Σε ένα τοίχο ο οποίος διαμορφόταν άκαμπτος και συμπαγής λόγω των συσχετισμών στη δεδομένη στιγμή. Και να γράψουμε άλλη μια ένδοξη σελίδα για την αριστερά, η οποία θα μπορούσε να εμπνεύσει πολλούς από εμάς, αλλά που ταυτόχρονα όμως δεν θα άφηνε ανοιχτό το στοίχημα του να δώσουμε μία μάχη με διαρκείς καθημερινούς αγώνες, που θα εξωστράκιζε τελικά την ελπίδα για πολλές δεκαετίες. Αυτές ήταν οι σκέψεις μας. Και μπροστά σε καταστροφικές επιλογές, όχι μόνο για την αριστερά, όχι μόνο για τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά κυρίως για τους πιο αδύνατους αυτής της χώρας, υποστήκαμε αυτόν τον αναγκαίο και επώδυνο συμβιβασμό. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, μέσα σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες, μέσα σε αυτές τις συνθήκες όπου τίποτα ακόμη δεν έχει κριθεί, προσπαθήσαμε πολύ σύντομα, αντιμέτωποι με πολύ μεγάλες δυσκολίες συσσωρευμένες, οι οποίες λειτουργούσαν συσσωρευτικά, με μια δημόσια διοίκηση η οποία ήταν αποψηλωμένη, κακοπληρωμένη, χωρίς έμπνευση, την οποία τα προηγούμενα 5 χρόνια της είχαν κόψει οποιαδήποτε αυτοπεποίθηση, να προσπαθήσουμε να βάλουμε μπρος αυτόν τον μηχανισμό του δημοσίου. Δεν τα έχουμε καταφέρει ακόμα, αλλά έχουμε κάνει βήματα. Και δεν ξέρω πόσοι ακούσατε χθες τον Πρωθυπουργό σε μια ομιλία του στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης. Αναφέρθηκε σε μια πολύ μεγάλη μεταρρύθμιση την οποία την έχουμε βάλει μπρος. Το νέο νομοσχέδιο για τη δημόσια διοίκηση που προσπαθεί να εισαγάγει μια καινούρια λογική για την έννοια της οργάνωσης του δημόσιου τομέα, για την έννοια της αξιολόγησης, θέλοντας να αποκοπεί η δημόσια διοίκηση από τη λογική του κομματικού κράτους και των πελατειακών σχέσεων. Μπορέσαμε μέσα σε αυτούς τους λίγους μήνες και κάναμε πράγματα τα οποία δείξανε τις διαφορετικές μας προτεραιότητες. Το γεγονός ότι μπορούμε και σήμερα και συνεχίζουμε το πρόγραμμα για την ανθρωπιστική κρίση με λίγα χρήματα, σε συνθήκες
δημοσιονομικής δυσπραγίας, σε συνθήκες ουσιαστικής χρεοκοπίας, το γεγονός ότι το συνεχίζουμε έχει την αξία του όχι μόνο για αυτούς οι οποίοι είναι οι αποδέκτες αυτής της πολιτικής, αλλά έχει την αξία του γιατί δείχνει, αποτυπώνει, εμφανίζει, αποκαλύπτει το δικό μας προφίλ, τις δικές μας προτεραιότητες. Να ξεκινάμε από τους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται, όχι με δικιά τους ευθύνη, σε μια τρομακτική, δεινή κατάσταση. Το πλαίσιο είναι δεδομένο, είναι ασφυκτικό και είναι αποτέλεσμα των συσχετισμών και των συμβιβασμών που κάναμε. Το είπαμε και πριν. Παρ' όλα αυτά, το μεγάλο στοίχημα για μας είναι να μπορέσουμε όπου είναι δυνατόν να τρέξουμε σε νέα παιδεία, πιο μπροστά και έξω από τη συμφωνία. Έτσι λοιπόν νομίζω ότι ξεκινώντας, όχι από μια αποτίμηση της πρώτης περίοδου, όπου εκ των πραγμάτων η διαπραγμάτευση ήταν αυτή που τα σκέπασε όλα. Η διαπραγμάτευση, η ανασφάλεια της επόμενης μέρας, της σύγκρουσης με τους δανειστές, ήταν κάτι το οποίο κυριολεκτικά δεν σου έδινε τη δυνατότητα να βάλεις μπρος πράγματα, να εφαρμόσεις πολιτικές. Αναφέρομαι λοιπόν στο διάστημα μετά τις εκλογές του Σεπτεμβρίου. Μπορέσαμε πράγματι μέσα σε δύσκολες συνθήκες και κερδίσαμε μάχες. Μάχες οι οποίες έχουν μια εμβληματικότητα, μάχες οι οποίες έχουν ένα συμβολισμό. Θα αναφερθώ στο θέμα της παρέμβασης στα λοιπάσματα, στο Κερατσίνι. Το Υπουργείο που είμαι, το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος και αυτό του το Ναυτιλίας, ήταν τα δύο Υπουργεία που χειριστήκαν αυτό το ζήτημα. Σας διαβεβαιώ ότι οι πιέσεις για αυτό που ίσως ακούγεται απλό, τι δηλαδή, να αλλάξει τις κρίσεις γης το συντελεστή δόμησης και να παραχωρήσεις ένα κομμάτι από τη λιμενική ζώνη στο Δήμο. Απλό θα έλεγε κανείς άλλες συνθήκες. Δεν ξέρετε το μέγεθος των πιέσεων. Από πρεσβείες, από συμφέροντα, διαπλεκόμενα εδώ, σας θυμίζω το πρωτοσέλιδο των νέων εκείνη την ημέρα, όταν συζητιόταν στη Βουλή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος, όπου σε αυτό υπήρχε η συγκεκριμένη τροπολογία που έλεγε «Απειλείται η ανακεφαλαιοποίηση της Εθνικής Τράπεζας. Ο Ολάντ θα εγκαταλείψει την Ελλάδα και η Λαφάρ θα φύγει». Ξέρετε, σήμερα είχα το μεσημέρι μια επίσκεψη στο Υπουργείο από το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Λαφάρ. Είναι Έλληνας, για πρώτη φορά Έλληνας Διευθύνων Σύμβουλος. Ήρθε να μου ζητήσει συγγνώμη γι' αυτό το πρωτοσέλιδο των νέων, το οποίο σε καμιά περίπτωση δεν απηχεί τις δικές τους απόψεις, ούτε σκεφτήκαν κάποια στιγμή να φύγουν από την Ελλάδα, και μου είπε ότι ψάξαμε να βρούμε ποιος το έβγαλε και αντιλαμβάνομαι ότι πρόκειται για ένα παιχνίδι της διαπλοκής. Το αναφέρω αυτό για να καταλάβετε ότι η παραμικρή προσπάθεια να μετακινήσεις στις δεδομένες συνθήκες το ένα ή το άλλο, ίσως να φαίνεται καμιά φορά εύκολη, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολη και πίσω της κρύβει συγκρούσεις, κρύβει συσχετισμούς. Κατορθώσαμε αυτό το διάστημα και κάναμε πράγματα τα οποία είναι κοντά στη δικιά μας φυσιογνωμία. Κάναμε πράξη το σύμφωνο συμβίωσης. Κάναμε πράξη την δυνατότητα της κάψης των νεκρών. Βλέπετε ότι και αυτό ακόμα, το οποίο είναι ένα ανώδυνο μέτρο, πώς έχει αρχίσει και ξεσηκώνει την Εκκλησία. Είναι χαρακτηριστικές οι δηλώσεις. Ναι. Κάτι μου λέει ο ήχος από δίπλα. Θα χάσουμε κάποια προνόμια κι αυτή. Λοιπόν, κατορθώσαμε και κάναμε πράξη πράγματα μικρά και μεγάλα, τα οποία δίνουν μία προοπτική. Αυτές τις μέρες θα έχετε παρακολουθήσει ότι διεξάγεται ένας ανοιχτός πόλεμος και γύρω από αυτόν τον πόλεμο αθρίζονται δυνάμεις. Δυνάμεις που αντιστοιχούν σε διαφορετικές αντιλήψεις. Αναφέρομαι για το θέμα των σκουριών. Η μάχη να υπερασπιστούμε την δυνατότητα της ελληνικής πολιτείας να κάνει την δουλειά της όπως προβλέπεται από την υπάρχουσα νομοθεσία. Δηλαδή τι, να αξιολογεί μια επένδυση αν είναι ρηπογόνα, αν είναι επιζήμια για το περιβάλλον, αν προωθεί το δημόσιο συμφέρον, αν ακυρώνει άλλες θέσεις εργασίας. Έγινε κορυφαίο ζήτημα αντιπαράθεσης και είναι λογικό. Και είναι λογικό διότι η συγκεκριμένη εταιρεία είναι μια εταιρεία η οποία έχει δώσει δείγματα γραφής όπου έχει πάει. Είναι μια σκληρή εταιρεία που λειτουργεί με απεικιοκρατικό τρόπο
Και μέσα από αυτή την αντιπαράθεση, ευτυχώς μας δόθηκε η δυνατότητα να πούμε μεγάλες αλήθειες. Πώς μεροληπτικά την αντιμετώπιζαν την εταιρεία Ελληνικός Χρυσός οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Πώς έχουν φτιάξει μια σύμβαση η οποία είναι μεροληπτικά υπέρ της και προβλέπει ότι σε περίπτωση λύσης της σύμβασης, ανεξάρτητα ποιανού υπαιτιότητα είναι, δεν έχει την υποχρέωση να αποκαταστήσει τις ζημιές που έχει κάνει ή τα ορυχεία, τα λατομεία, όπως συμβαίνει για όλες τις άλλες επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Το προβλέπει αυτό σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες αυτή η νομοθεσία. Δεν ξέρει κανέναν. Στην Ελλάδα όμως οι προηγούμενες κυβερνήσεις την εξαίρεσαν. Στην Ελλάδα οι προηγούμενες κυβερνήσεις, όταν οι επιθεωρητές περιβάλλοντος, οι άνθρωποι οι οποίοι παίρνουν 800, 900, 1100 ευρώ στο χέρι, πήγαν να κάνουν τη δουλειά τους, βγάλαν τα πορίσματά τους και είπαν εδώ υπάρχουν παρανομίες, οι προηγούμενες κυβερνήσεις τα πορίσματα θα τα θάψανε. Και χρειάστηκε να έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ για να τα βγάλει στην επιφάνεια και να καταλογίσει τα πρόστιμα. Είναι λοιπόν ενδεικτική αυτή η μάχη ακριβώς σε σχέση με τις διαφορετικές αντιλήψεις που αντιμετωπίζουμε εμείς και οι προηγούμενοι την υπόθεση της ανάπτυξης. Με αφορμή αυτό γραφτήκανε πολλά, ότι διώχνουμε τις επενδύσεις, ότι είμαστε κρατιστές, ό,τι. Αλλά δεν υπάρχει μεγαλύτερο παράδειγμα κρατικοδίωτου ιδιωτικού τομέα από αυτόν στην Ελλάδα. Είτε λέγονται μεγαλοκατασκευαστές, είτε λέγονται μεγαλοκαναλάρχες, είτε λέγονται προμηθευτές των νοσοκομείων, είτε προμηθευτές του δημοσίου, είτε εταιρείες οι οποίες δήθεν προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και απομυζούν ακόμα και αυτά τα χρόνια της κρίσης εκατομμύρια των εκατομμυρίων, φτιάχνοντας προγράμματα. Ξέρετε πόσα δισεκατομμύρια έχουν δοθεί για τα συστήματα πληροφορικής για το δημόσιο? 25, 30, 35. Δισεκατομμύρια ευρώ, τεράστια ποσά. Και παρόλα αυτά, το ένα σύστημα δεν διαβάζεται άλλο. Αν σας πει ο σύντροφος ο Σκορίνης τι γίνεται με το κάθε ταμείο και το πρόγραμμά του που δεν μπορεί να διαβάσει το άλλο και, δεν ξέ, και βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στο σημείο να θέλεις 2-2,5 χρόνια ανεξάρτητα από την οικονομική στενότητα που υπάρχει για να βγει μια σύνταξη. Είναι αποτέλεσμα όλων αυτών των πολιτικών, όλων αυτών οι οποίοι με ευθύνη των προηγούμενων πολιτικών κυβερνήσεων απομυζούσαν το δημόσιο ως αλογόμυγες πάνω στην πλάτη του ελληνικού λαού. Αυτή ήταν η κατάσταση. Με αυτά καθημερινά αντιπαλεύουμε. Παρ' όλα αυτά, παρά τις αντικσότητες και παρά εκείνες τις φωνές που θέλαν το 2015 να είναι το χειρότερο οικονομικά έτος, δεν τους βγήκε. Την ύφεση που μας λέγανε 2,5, 3, 4% κάποια στιγμή είπανε, κλείνει το 15 με 0,5% ύφεση. Ακόμα και στον τομέα της ανεργίας, που δεν το έχουμε αντιμετωπίσει με τον τρόπο που θα θέλαμε, γιατί δεν είχαμε τις δυνατότητες. Παρόλα αυτά, μέσα στο 15, στο μεγαλύτερο διάστημα αυτού του χρόνου, πέρα από το προηγούμενο δίμηνο, είχαμε ένα θετικό ισοζύγιο ανάμεσα στις εισροές και στις εκροές από την αγορά εργασίας. Μπορέσαμε, και προσέξτε μια πάλι πολύ μεγάλη μάχη που κερδίσαμε, μπορέσαμε και εξασφαλίσαμε το δημόσιο χαρακτήρα του ΑΔΜΙΕ, των δικτύων της ηλεκτρικής ενέργειας. Δεν μπορεί κανείς να συνειδητοποιήσει πώς μπορεί τα δίκτυα, είτε είναι τα δίκτυα του νερού, είτε είναι τα δίκτυα του φυσικού αερίου, πώς πολύ περισσότερο τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας θα τα δίναμε σε κάποιον ιδιώτη, όπως μας πιέζανε οι δανειστές. Φορτικά μας πιέζανε. Παρ' όλα αυτά πήγαμε με 1-2 προτάσεις, εναλλακτικές προτάσεις. Πείσαμε, κερδίσαμε, πήγαμε στο εξωτερικό, είδαμε τους Ευρωπαίους υπουργούς, τους είπαμε πού συμβαίνει, σε ποια άλλη χώρα συμβαίνει αυτό που λέτε. Είναι κάποια κατεύθυνση κεντρική? Και με επιχειρήματα κατορθώσαμε και βρήκαμε μια λύση που διαφυλάσσει το δημόσιο χαρακτήρα των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας. Και μέσα από αυτή την διαπραγμάτευση φάνηκε κάτι, ότι στο πολιτικό επίπεδο έχεις πολλές μεγαλύτερες δυνατότητες. Όταν μιλάς με τους σε επίπεδο υπουργικό, σε επίπεδο αρχικών κρατών, τα πράγματα είναι πιο εύκολα. Τα πράγματα γίνονται πιο δύσκολα όταν πέφτεις στην ευρωπαϊκή γραφειοκρατία, στους τεχνοκράτες, στα λεγόμενα τεχνικά κλιμάκια. Και το μεγάλο πρόβλημα σήμερα της Ευρώπης είναι πως όργανα σαν το Eurogroup, το οποίο υποτίθεται είναι ένα τεχνικό κυρίως όργανο, έχει καταστεί το όργανο εκείνο το οποίο χαράσει πολιτική. Και δεν είναι ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο άμεσα εκλέγεται, και οι συνόδοι κορυφής έρχονται σε κάποιες στιγμές και μόνο για να συμφωνηθούν ορισμένα πράγματα και συνήθως καθυστερημένα.
Αυτά είναι τα μεγάλα ελλείμματα της Ευρώπης σήμερα. Και εκεί είναι το μεγάλο στοίχημα το οποίο παίζεται. Αν θα βαδίσουμε προς τον δρόμο μιας γερμανοκεντρικής, σφιχτής Ευρώπης με ελλείμματα δημοκρατίας, όχι μόνο ελλείμματα οικονομικά, ελλείμματα δημοκρατίας στη συγκρότησή του που θα περιθωριοποιεί τους εργαζόμενους, τους πιο αδύνατους, ή θα προσπαθήσουμε να ξανασυγκροτήσουμε αυτή την Ευρώπη με βάση τις αρχές της αλληλεγγύης, της ισοτιμίας και βάζοντας μπροστά πια κοινωνικές πολιτικές, αλλά προφανώς διαφυλάσσοντας και την δημοκρατία και προωθώντας τη δημοκρατία στην λειτουργία της. Μπορέσαμε λοιπόν σε αυτό το διάστημα και κάναμε μικρά και μεγάλα βήματα. Την ίδια στιγμή οι άλλες πολιτικές δυνάμεις, χωρίς καμία ντροπή, χωρίς τσίπα, όχι τσίπρα, τσίπα, χωρίς τσίπα, κάνουν κριτική. Βγήκε χθες ο κύριος Μητσοτάκης και κατηγόρησε τον ΣΥΡΙΖΑ για κομματική αντίληψη, για κρατισμό και γενικώς παλαιού τύπου αντιλήψη. Ποιος, ο άνθρωπος ο οποίος στο πρόσφατο παρελθόν... Οικογενειοκρατία. Πρόσφατο παρελθόν. Και καλά οικογενειοκρατία. Η οικογενειοκρατία είναι γνωστή. Στο πρόσφατο παρελθόν απέλησε 7.000 δημόσιους υπαλλήλους. Ο άνθρωπος ο οποίος του στόλισε το γραφείο η Siemens, αυτουνού και της αδελφής του. Ο άνθρωπος ο οποίος έχει ταυτιστεί λόγω οικογενειακής παράδοσης. Εντάξει, δεν πάνε αυτά κληρονομικά. Αλλά αυτός ο χώρος παραμένει δέσμιος αυτών των χαρακτηριστών να μιλάνε για εξυγχρονισμό και μεταρρυθμίσεις. Η δύναμη η οποία αποτέλεσε τροχοπέδι για οποιαδήποτε θετική αλλαγή στον τόπο.